Λοιπόν, σκόρινγκ αναπνευστικών, ε, πολύ πιο εύκολο, σαφέστατα. Ε, οι αναπνευστικές διαταραχές είναι πάμπολες. Αδρά είναι η αποφρακτικού τύπου, η κεντρικού τύπου ε, και τα σύνδρομα υποαερισμού. Υπάρχει όμως και το ροχαλιτό που Είναι ένα σύμπτωμα, δεν είναι πάθηση. Υπάρχει και ένα άλλο σύμπτωμα που λέγεται καταθρένεια, είναι ένα θόρυβο χαρακτηριστικό που κάνει κανεί όταν κοιμάται το και κλείνει ο αεραγωγό του. Και φυσικά υπάρχουν και οι που έχουν να κάνουν απαλά με διαταραχέ του οξυγόνου, με την υποψηγανοημία, χωρί κατανάγκη να υπάρχει κάποιο λόγο, Κάποιος, κάποια αιτία. Συνήθως, ε, αυτού του είδους οι διαταραχές ε, του οξυγόνου εμφανίζονται σε ασθενείς οι οποίοι έχουν κυρίως υποκείμενα αναπνευστικά προβλήματα, όπως χρόνια από φρακτική πνευμονοπάθεια ή πνευμονική ε, ίνωση και όχι ότι κατά βάση υπάρχει κάθε φορά ε, να διαλάθει αναπνευστική διαταραχή. Τα είπε και ο κύριος α, α, Νικολόπουλος, το θέμα των αναπνευστικών παραμέτρων, το, η cold standard εκτίμηση είναι ο πνευμοτοχογράφος. Οι αισθητήρε εμείς που χρησιμοποιούμε όσο αφορά την καταγραφή της ροής του αέρα είναι ε, η η, κάνουλα, η ειρηνική κάνουλα που είναι ποσοτική η εκτίμηση, καταγράφει πρακτικά τις μεταβολές της πίεσης ε, στην ε, μύτη. Ο θερμίστορας, ποιοτική εκτίμηση της ροής του αέρα, καταγράφει τη, ροή της, ε, τη μεταβολή μάλλον ε, της θερμοκρασίας και έτσι εκτιμά τη ροή του αέρα και από τη μύτη και από το στόμα. Υπάρχουν οι ζώνες στο θώρακα. Να σημειώσω ότι είναι πολύ σημαντικό να έχω καλές σωστές ζώνες, δεδομένου του ότι οι ζώνες συμπληθυσμογραφίας αγκαλιάζουν το θώρακα και την κοιλιά και ακολουθούν Κανονικά, όλη τη διάρκεια τη εξέταση τη αναπνευστική κινήσεις του θώρακα και τη κοιλιά. Και έτσι δεν χάνουμε σήματα και δεν έχουμε ψευδεί τιμέ. Η αλήθεια είναι ότι η gold standard εκτίμηση τη ε, αναπνευστική προσπάθεια γίνεται με τη χρήση του δισωφάγιου καθετήρα, ωστόσο, καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι εφικτό αυτό να το κάνουμε στην καθημερινή ειρηνική ε, πράξη. Να ο αισθητήρα του Ροχαλτού, που συνήθω είναι ένα ακουστικό που τοποθετείται ε, στην περιοχή τη τραχία, το ξύμετρό μου και ο καπνογράφος. Τα σήματά μου. Τι βλέπω όσο αφορά τις καταγραφές της ροής του αέρα από την ρινική ε, ε, ρηνική κάνουλα. Θυμηθείτε, μεταβολή Μεταβολέ μάλλον τη πίεση τη ροή του αέρα. Η εισπνοή μου, η εκπνοή μου, η εισπνοή μου, η εκπνοή μου. Να ο θερμή η εισπνοή μου, η εκπνοή μου, η εισπνοή μου, η εκπνοή μου. Να η ζώνη του θώρακα, η εισπνοή, η εκπνοή, η εισπνοή, η εκπνοή, το ίδιο και η κοιλιά. Προσέξτε γιατί όλα αυτά τα σήματα πρέπει φυσιολογικά και όταν κιόλα. Εδώ έχω μια φυσιολογική ε, αναπνευστική εικόνα των ε, διαφόρων αναπνευστικών παραμέτρων. Είναι φυσιολογική, πρέπει να είναι στην ίδια. Πάση. Να έχουν δηλαδή την ίδια μορφολογία οι συγκεκριμένε κυματομορφέ. Διότι υπάρχει η περίπτωση όταν δω τι ζώνε που έχω βάλει στο θώρακα και στην κοιλιά, η κυματομορφή μου ενώ έχω εισπνοή ή εκπνοή, ενώ έχω εισπνοή εκπνοή, και είναι στην ίδια φάση, για παράδειγμα, με το θερμίστορα, ή αν την μετέφερα την εικόνα και με τη ρινική κάνουλα, την ίδια στιγμή βλέπω η ζώνη στην κοιλιά να ακολουθεί ανάποδη Πορεία. δηλαδή την ώρα που έχω εγώ αυτήν την φάση ακριβώς ανάποδα πηγαίνει η κίνηση στο θώρακα και στην κοιλιά. Αυτό εδώ είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να υποθεί με δύο τρόπους. Ή δεν έχω βάλει καλά τις ζώνες μου, οπότε έχω ένα θέμα με τις ζώνες και είναι μία artifact, να το πω, τοποθέτηση των ζωνών ή έχω πραγματικά τέτοιου είδους αναπνοή που είναι η παράδοξη κινητικότητα, η παράδοξη αναπνοή και που θα το δω συχνά πυκνά στις εξετάσεις που κάνω στους ασθενείς που έχω ε, ε, με αναπνευστικές διαταραχές. Και έτσι βλέπετε, για παράδειγμα, τα σήματα τα οποία είπαμε που πρέπει να είναι στην ίδια φάση και όσο αφορά την καταγραφή της ροής του αέρα και όσο αφορά τα σήματα... από την κίνηση στο θώρακα και στην κοιλιά... οι ζώνες οι οποίες βάζω και έχουν ιδιαίτερη αξία... όχι μόνο έχουν τη δυνατότητα να καταγράφει... κάθε μία ξεχωριστά το σήμα της, αλλά έχει τη δυνατότητα οι, σωστέ σωστές ζώνες πληθυσμογραφίας μέσω του ΣΑΜ να κάνουν και άθρηση των σημάτων. Δηλαδή, αθρίζει το σήμα αυτό, το σήμα αυτό και βλέπω εγώ το άθροισμά μου. Και δείτε τι γίνεται στην περίπτωση της παράδοξης κινητικότητας, όπου είναι σε ακριβώς αντίθετη φάση η κίνηση η πνευστική στο θώρακα και στην κοιλιά. Έχω στο άθροισμα πρακτικά μια ισολεκτρική γραμμή. Απουσία δηλαδή καταγραφή σήματος, γιατί αυτά εδώ τα δύο σαν άθροισμα μου δίνουν μηδέν. Φυσικά, όσο αφορά το θέμα τη οξυμετρία που είπαμε, με ποιο τρόπο πρέπει να γίνεται η καταγραφή για να έχω σωστέ τιμέ, πρέπει να λάβω υπόψη μου πολλά πράγματα. Καταρχήν, να μην είναι παγωμένα τα χέρια για να μπορεί να καταγράφει. Κατά δεύτερον, να έχω ένα καλό ακριβέ οξύμετρο για να μπορεί να ανοιχνεύει τι μεταβολέ του κορεσμού οξυγόνου γρήγορα. Δεν μπορεί να κάνω εγώ μία αναπνευστική διαταραχή τώρα και την ενδεχόμενη πτώση του οξυγόνου να την καταγράφει το οξύμετρό μου μετά από μία ώρα. Άρα, έχει πολύ μεγάλη σημασία το οξύμετρο να είναι γρήγορο ευαίσθητο και να καταγράφει τι μεταβολέ τουλάχιστον μέσα σε τρία δευτερόλεπτα. Και δείτε τι καταγράφει ένα ωραίο οξύμετρο. Ένα άνθρωπο που ήρθε με πολύ σοβαρό πρόβλημα από φρακτικών απνιών, βλέπω να ξεκινάει η οξυμετρία του από ένα 94-95 κορεσμό και όσο ξεκινάει να κοιμάται, ενώ ήταν σε εγρήγοση και αρχίζουν τα στάδια του ύπνου, και δείτε τι ωραία παρακολουθεί η καταγραφή του τη οξυμετρία στο θέμα τη σοβαρή το θέμα του ύπνου, παρότι εδώ θα έπρεπε να έχω πολλά αράζολ, ωστόσο για λόγους εκπαιδευτικού φαίνεται η σταδιοποίηση του ύπνου, φαίνονται οι μεταβλητέ αυτέ εδώ τη οξυμετρία, φαίνεται δηλαδή πρακτικά συνολικά του πόσο εύκολα μεταβάλλεται το οξυγόνο, πόσο μάλλον πέφτει το οξυγόνο στη διάρκεια όλη τη εξέταση, σε συνδυασμό με έναν άνθρωπο ο οποίο στη μέση τη νύχτα αρχίζει να το διορθώνει. Γιατί, Γιατί εφαρμόσαμε τη συσκευή θετική πίεση και έτσι βλέπει βλέπετε την οξυμετρία, πώ μεταβάλλεται στην αρχή τη οξυ... της αρχής, της, uh, τιτλοποίηση τη συσκευή μα, μέχρι ότου ισορροπήσει, μέχρι ότου ισορροπήσει το οξυγόνο, πόσο ωραία στη συνέχεια σταθεροποιείται κατά την πορεία τη εξέλιξη τη ε, ε, της τιτλοποίησης. Τι θέλω να πω με αυτό. Το οξύμετρο είναι ένα πολύ καλό εργαλείο και για έναν έμπειρο μπορεί να δώσει πολλές πληροφορίες. Για παράδειγμα, ξεχωρίζω εύκολα ότι αυτή εδώ η, οξυμετρία μάλλον έχει αποφρακτικού τύπου διαταραχές ο ασθενής μου σε σχέση με αυτήν εδώ την οξυμετρία την οποία τη βλέπω συνήθως σε περιοδική αναπνοή. Σε αναπνοή δηλαδή κεντρικού τύπου. Σε αναπνοή chain stocks την οποία βλέπω μια χαρακτηριστική ευθιασμένη γραμμή. Σαν να είναι ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο σε αντίθεση με αυτές εδώ τις μεταβολές. Η καπνογραφία είπαμε ότι έχει τη δυνατότητα τελευταία χρόνια να τη χρησιμοποιούμε. Δείτε για παράδειγμα πώς παρακολουθεί ο καπνογράφος την μεταβολή του οξυγόνου, πόσο πέφτει το οξυγόνο εδώ, πόσο ανεβαίνει το διοξείδιο εδώ, γιατί κάτι συμβαίνει. Υπάρχουν αναπνευστικές διαταραχές. Προσέξτε, γιατί έχω άρτιφαξ και στην περίπτωση των, ε, ε, των αναπνευστικών ε, παραμέτρων. Και ήδη το είπαμε όσο αφορά του να βλέπω διαφορετική φάση εισπνοή-εκπνοή όσο αφορά το θωρακικό και κοιλιακό τείχωμα, εξαιτία τη αντίστροφη πολικότητα που μπορεί να έχω βάλει λάθο στι ζώνε μου. Ή μπορεί, για παράδειγμα, η ειρηνική κάνουλα που καταγράφει τη ροή του αέρα, να βλέπω αυτήν εδώ τη μουτζουρίτσα και να θεωρώ ότι ε, δεν έχω κάνει κάτι σωστά. Δεν είναι τίποτε άλλο παρά το απλό ροχαλιτό, το οποίο πολλέ φορέ μπορεί να μεταφέρεται μέσα στην κυματομορφή τη εισπνοή-εκπνοή που καταγράφει η ειρηνική κάνουλα και με ένα πολύ ωραίο υψίσυχνο φίλτρο να το εξαφανίσω και έτσι να έχω τη ροή του αέρα κανονικά στην εισπνοή μου και την εκπνοή μου. Και εδώ βρείτε, δείτε πόσο ωραία φαίνονται οι διάφορε κυματομορφέ τη ροή του αέρα. Όπω καταγράφονται από τη ρινική κάνουλα, η οποία είναι πάρα πολύ ευαίσθητη εξαιτία του ότι μετράει τη μεταβολή τη πίεση και μπορεί πολύ εύκολα ακόμη και την παραμικρή, τον παραμικρό περιορισμό τη ροή του αέρα. Που το λέω κατά βάση flow limitation, να μπορεί εύκολα να το ανοιχνεύει. Σε αντίθεση με το θερμίστορα, όπου είναι πολύ πιο αδρό ο τρόπο με τον οποίο κάνει ε, την αξιολόγηση τη ροή του αέρα. Για εδώ βλέπω τι ωραία καταγράφεται η κυματομορφή από τη ρο, ε, ροή του αέρα από το θερμίστορα στην εισπνοή μου και στην εκπνοή μου. Εδώ η ειρηνική κάνουλα που καταγράφει τη ροή του αέρα, την έχω αυξήσει πάρα πολύ την ευαισθησία και πρακτικά την έχω μπλοκάρει και βλέπω αυτή την επιπέδωση. Προσέξτε το αυτό, να μην θεωρήσετε ότι έχω περιορισμό τη ροή. Ενώ πηγαίνοντα στι ζώνε του θώρακα και τη κοιλιά, ενώ έχω ένα ωραίο σήμα που ακολουθεί μάλιστα και είναι στην ίδια φάση με τα σήματα που έχω από του στην μύτη και στο στόμα, ε, καταγράφει ένα λοιπόν ωραίο σήμα, έχω χάσει το σήμα από την κοιλιά. Και αυτά είναι πράγματα τα οποία πολλές φορές μπορεί να συμβούν. Και τι κάνω, δεν έχω καλό σήμα ή έφυγε η ζώνη ή ε, χάλασε ή ε, δεν έχω αυξήσει το gain. Εδώ προσπάθησα να αυξήσω το gain, προσπάθησα δηλαδή να αυξήσω την ευαισθησία, την έφτασα πρακτικά στο ταβάνι. Δεν έχει αλλάξει το σήμα μου, βλέπω μια πρακτικά ευθεία γραμμή όσο αφορά την κινητικότητα της ζώνης, από τη ζώνη του θώρακα. Άρα μάλλον η ζώνη αυτή εδώ έχει χαλάσει, μάλλον δεν έχω καλό σήμα εξαιτία απουσίας της, 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 ε, ε, της δυνατότητας της ζώνης να συλλέξει το σήμα. Προσέξτε γιατί πολλές φορές η ειρηνική κάνουλα πολλές φορές μαζεύει υγρασία από την αναπνοή του ασθενή και μπορεί να δω αυτές εδώ τις μικρές show tooth ε, δεν με μπερδεύει, η αλήθεια είναι δεν μου χαλάει το σήμα ωστόσο να μην θεωρήσω ε, να ξέρω τι ακριβώς αναγνωρίζω. Όπω επίση, προσέξτε, διότι αν θα αρχίσω να βλέπω τι πρώτε άπνιες μου και δω στην κίνηση το θώρακα και την κοιλιά, την κυματομορφία αυτή, είναι ένα άρτιφακτο, το οποίο προκαλείται κυρίω από τον καρδιακό μη που πάλεται στη φάση τη απουσία τη εισπνευστική δραστηριότητα που συμβαίνει στην περίπτωση τη κεντρικού τύπου άπνοια. Και είναι το λεγόμενο καρδιοβαλιστικό και είναι τίπο, δεν είναι τίποτε άλλο παρά η μικρή παλμή ε, τη ε, καρδιά. Ε, μην ξεχνάμε ποτέ να έχουμε τους αισθητήρε καλά τοποθετημένους, να κάνουμε το βίο το, ε, το calibration, δηλαδή να πούμε στον ασθενή μας, πάρα αναπνοή, κράτα την αναπνοή 10 δευτερόλεπτα, ε, γύρισε στο πλάι, να βλέπω δηλαδή όλα μου τα σήματα όσο αφορά τις παραμέτρους του αναπνευστικού, του πώς λειτουργούν και αν είναι σωστά τοποθετημένα, εξ αρχής, για να είμαι σίγουρος και για το τι θα περιμένω. Επομένως, οι αισθητήρε πρέπει να έχουν τοποθετηθεί σωστά, πρέπει να έχω κάνει το καλυμπράρισμά μου ε, σωστά, να τους πω να κρατήσουν, για παράδειγμα, την αναπνοή τους 10 δευτερόλεπτα, για να μπορώ να βλέπω ότι όντω θα αξιολογήσω σωστά τα σήματα. Και ξεκινάω να βλέπω τον ασθενή μου να κοιμάται, να έχω σταδιοποιήσει ε, να ξέρω ότι έχω δει με βάση τα σήματα του εγκεφαλογραφήματος ότι έχει μπει σε ύπνο πολύ σημαντικό όταν τον έχω αφήσει να ηρεμήσει και παρακολουθώ, να παρακολουθώ την αναπνοή του. Να παρακολουθώ δηλαδή, τον έχω εφησυχάσει, τον έχω ήρεμο, για να μπορώ να βλέπω τις σχηματομορφές της καταγραφής της ροής του αέρα από τη μύτη και το στόμα, από τις ζώνες, για να καταγράψω λίγο και να καταγραφεί και στο μηχάνημα ικανοποιητικά το baseline της αναπνοής του. Πολλές φορές η αναπνοή είναι τούτη εδώ, που είναι η φυσιολογική του αναπνοή και που είναι στη φάση της εγρήγορσης ή και λίγο μετά μόλις αρχίσει να ηρε... ηρεμεί, πριν ακόμη εμφανίσει τα αναπνευστικά. Μα βοηθάει να πάρουμε εικόνα και ε, να έχουμε υπόψη μα για, για το είδο ανα, 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 τη αναπνοή εν συνεχεία. Τι θέλω να πω με αυτό. Πολλέ φορέ βλέπει κανεί μικρέ παβλίτσες μέσα στην κανονική ροή του αέρα. Και αυτό σημαίνει ότι το αναπνευστικό κέντρο, ιδίω όταν θα αρχίσει σιγά-σιγά να μπαίνει σε ντρόζινε, να μπαίνει δηλαδή ε, σε ένα λίθαργο, ε, το αναπνευστικό κέντρο, πόσο μπορεί να είναι σταθερό ή όχι. Και αρχίζω λοιπόν αφού έχει α... ε, αρχίσει να αναπνέει κανονικά να καταγράφω την πρώτη αναπνευστική διαταραχή, την άπνοια. Ε... Η άπνοια είναι αναπνευστική διαταραχή πρακτικά που απουσιάζει η ροή του αέρα και την καταγράφω κυρίως στο θερμίστορα. Όταν και ακούω λοιπόν άπνειε, θα πάω και θα πηγαίνει το μάτι μου κατευθείαν στο θερμίστορα. Αν λοιπόν αυτό εδώ έχει διάρκεια πάνω από 10 δευτερόλεπτα, υπάρχει εννοείται και στην περίπτωση να το δω και στην ειρηνική κάνουλα και συγχρόνω κοιτάζω στην κίνηση, στο θόρακα και στην κοιλιά, εάν έχει ή δεν έχει κινητικότητα, από τη στιγμή που παρουσιάζει τα κινητικότητα, τούτη εδώ την άπνοια θα τη χαρακτηρίσω ω αποφρακτικού τύπου. Προσέξτε, γιατί στι άπνοιε, παρότι εδώ το σχήμα το έχει ξεχάσει και το έχει βάλει να πέφτει λίγο το οξυγόνο, δεν προποτίθεται ότι πρέπει να πέσει το οξυγόνο. Στον ορισμό δηλαδή τη άπνοια, δεν σημαίνει ότι θα πρέπει μετά σώνει και καλά να δω και πτώση του κορεσμού του οξυγόνου. Θα μπορούσα δηλαδή να έχω μία διακοπή τη ροή του αέρα με ένα φυσιολογικό saturation εν συνεχεία. Θα χαρακτηρίσω άπαξ και πληρεί τα κριτήρια που είπαμε, πάνω από 10 δευτερόλεπτα ε, και η σπνευστική προσπάθεια κανονική, αποφρακτική άπνοια. Υπάρχει και η αποφρακτική υπόπνοια, στην οποία περιορίζεται η ροή του αέρα, ε, γύρω στο 30% πέφτει από το baseline, οπότε αν έχω κίνηση στο θώρακα, κανονικά, αλλά συγχρόνω έχω και πτώση του οξυγόνου ή μπορεί να μην έχω σημαντική πτώση του οξυγόνου. Και όταν λέω πτώση του οξυγόνου, πρέπει να είναι πάνω από 3 με 4%. Αλλά έχω από πάνω το εγκεφαλογράφημα δει ότι έχω μια μικρή αφύπνιση, τότε αυτό το γεγονό το χαρακτηρίζω σαν υπόπνια γιατί είναι κλινικά σημαντική. Γιατί είναι κλινικά σημαντική, γιατί μου έριξε το οξυγόνο ή και αν δεν μου το έριξε, με ξύπνηση που σημαίνει μου κατακαιρμάτισε τον ύπνο. Άρα λοιπόν αυτή είναι μια τυπική αποφρακτική ε, υπόπνια. Πολλά προβλήματα εδώ και θα δούμε στη συνέχεια πώς θα τις διακρίνουμε μεταξύ τους. Οι, οι άπνιες, λοιπόν, στην περίπτωση που είπαμε ότι ε, συνοδεύονται από κινητικότητα στο θώρακα, είναι από φρακτικού τύπου. Στην περίπτωση που απουσιάζει, όπως θα δούμε, η κινητικότητα στο θώρακα, ε, είναι, κεντρικ, είναι κεντρικού τύπου. Δηλαδή, σημαίνει ότι έχω απουσία της ροής του αέρα, αλλά την ίδια στιγμή απουσιάζει και η κινητικότητα στο θώρακα και στην κοιλιά. Υπάρχει όμως και η περίπτωση να έχω συνδυασμό των δύο. Δηλαδή, να απουσιάζει κινητικότητα στο θώρακα και στην κοιλιά και την ίδια στιγμή να αρχίσει να φαίνεται μια αχνή εισπνευστική προσπάθεια που σημαίνει ετούτη εδώ την άπνοια θα τη χαρακτηρίσω σαν μεικτού τύπου. Ενώ λοιπόν η αποφρακτική άπνοια έχει κίνηση κανονική ο και η κοιλιά, η κεντρικού τύπου άπνοια απουσιάζει πλήρως, η μεικτή άπνοια συνδυάζει και τα δύο. Και εδώ είναι το μεγαλείο τη αστάθεια του αναπνευστικού κέντρου. Οι κεντρικού τύπου άπνοιε και οι μεικτού τύπου διαταραχές φαίνεται ότι έχουν να κάνουν κυρίω με αυτή τη διαταραχή. Και εδώ το βλέπει κανεί πολύ εύκολα. Βλέπει δηλαδή το κομμάτι του κεντρικού ε, τμήματο τη μεικτή άπνοια σε σχέση με την κινητικότητα που εμφανίζει ο θώρακας ε, και αφορά το, ε, ε, το κομμάτι το αποφρακτικό. Άρα λοιπόν υπάρχει η περίπτωση ο ένας ασθενής να κάνει απνίες και αποφρακτικού τύπου και κεντρικού τύπου και μικτού τύπου και υποπνίες μαζί όλα αυτά τα φαινόμενα στην πορεία της πολυπνογραφίας είναι δυνατόν ε, να υπάρχουν. Και εδώ απλά να σας δείξω αυτό που είπα στην αρχή, ότι ένας άνθρωπος, για παράδειγμα, που έχω παρακολουθεί την αναπνοή του το baseline και είναι κανονικό, όταν κάνει τέτοιου είδους κενά, μπορεί να είμαι προετοιμασμένη στο ότι παρακάτω θα κάνει περισσότερες διαταραχές, ενδεχομένως είτε κεντρικού είτε μεικτού τύπου, σε σχέση με έναν τυπικό απνοϊκό με αποφρακτικού τύπου άπνης, που έχει πιο σταθερή αναπνοή. Πάμε στι υπόπνιε. Μιλήσαμε μέχρι τώρα για τι αποφρακτικέ υπόπνιε. Υπάρχουν όμω και οι κεντρικού τύπου υπόπνιε. Οι κεντρικού τύπου υπόπνιε, η διαφορά του είναι το εξή. Το γεγονό δηλαδή ότι καταρχήν την υπόπνια θα την αναγνωρίσω αποκλειστικά και μόνο στη ρινική κάνουλα και είπαμε ότι έχω την εισπνοή, την εκπνοή και ξαφνικά η κάνουλα επιπεδώνεται. Έχω αυτό δηλαδή τον περιορισμό τη ροή. Εάν αυτή εδώ η διαταραχή συνοδεύεται από κάτω από κινητικότητα στο θώρακα και στην κοιλιά, τότε και έχει και ροχαλιτό, που καλή ώρα φαίνεται, τότε τούτη εδώ την υπόπνια τη θεωρώ αποφρακτικού τύπου. Προσέξτε, γιατί εδώ βλέπω και ένα άλλο χαρακτηριστικό. Έχω παράδοξο φαινόμενο της αναπνοής, την παράδοξη μάλλον κινητικότητα. Δηλαδή την ώρα που είναι σε φάση τέτοια ο θώρακας, ακριβώς από κάτω η κίνηση της κοιλιάς είναι σε αντίθετη φάση. Το φαινόμενο λοιπόν παράδοξη κινητικότητα, θώρακα, κοιλιά, σε συνδυασμό με τον περιορισμό αυτό της ροής που έχει διάρκεια τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα, σε συνδυασμό με το ροχαλιτό, εάν τα βλέπω αυτά εδώ και φυσικά έχω και την πτώση του οξυγόνου ή μπορεί να έχω από πάνω κάποιο αράουζαλ στο εγκεφαλογράφημα, θα μιλήσω για αποφρακτικού τύπου υπόπνοια, σε αντίθεση με την κεντρικού τύπου υπόπνοια, που είναι δύσκολο και κάθε φορά μάλλον τις χάνουμε, όπου απουσιάζει το ροχαλιτό, απουσιάζει αυτή η χαρακτηριστική επιπέδωση της ροής του αέρα όπως καταγράφεται καταγράφει τα ρινική κάνουλα και φυσικά απουσιάζει το παράδοξο της κινητικότητας θώρακα και κοιλιά. Έχω δηλαδή μια απλή μικρή κίνηση, μια μικρή δραστηριότητα στο θωρακοκυλιακό τείχομα, χωρί ωστόσο να έχω παράδοξο φαινόμενο. Για να πω λοιπόν ότι έχω κεντρικού τύπου υπόπνοια, πρέπει να έχω και τα τρία αυτά χαρακτηριστικά. Όχι ροχαλιτό, όχι flow limitation, όχι παράδοξη αναπνοή. Και εδώ απλά λίγο να δει κανεί πόσο μεταβάλλεται η ενδο... ισοφάγια πίεση ε, όταν χρησιμοποιήσω το κλασικό μπαλονάκι στην περίπτωση μια αποφρακτική υπόπνοια. Κοιτάτε πόση προσπάθεια κάνει και τη μετράει την αρνητική ενδοθωρακική πίεση που αναπτύσσεται έντονη στη διάρκεια τη αποφρακτική υπόπνοια σε σχέση με μια κεντρική υπόπνοια όπου δεν έχω πρακτικά μεγάλη μεταβολή τη διεισοφάγια πίεση. Οι κεντρικέ ιδίω υπόπνοιε που είναι ιδιαίτερα περίεργε και δεν είναι ιδιαίτερα ε, Συχνέ, θα πρέπει να μην τις μπερδεύω πολλές φορές όταν ακολουθούν μετά από αφύπνιση, μετά από αναστεναγμό. Εξαιτία του ότι αυτοί εδώ οι άνθρωποι όταν αναστενάζουν πέφτει λίγο το διοξίδιο και επειδή είπαμε ότι πολλοί από αυτούς που έχουν κεντρικού τύπου άπνιση έχουν και ένα σταθές αναπνευστικό κέντρο, μπορεί να δω κεντρικού τύπου άπνια μετά από αφύπνιση ή μετά από arousal Δεν την αξιολογώ. Όπως επίσης μπορεί να δω κεντρικού τύπου άπνιες οι οποίες εμφανίζονται στην αρχή του ύπου, στην αρχή της πολυ οι οποίε στον ίδιο ασθενή βλέπουμε το που προχωράει η δραστηριότητα του ύπνου και προχωράει και βαθαίνει να φτάνει σε στάδιο 3 η άπνηση κεντρικού αυτού τύπου να, να εξαφανίζονται. Ή για παράδειγμα, μπορεί στι εναλλαγέ μεταξύ εγρήγορση και ύπνου να είναι πιο εύκολο να εμφανιστούν οι κεντρικού τύπου άπνιε, οι οποίε στη συνέχεια πάλι σε έναν άλλον άρρωστο εξαφανίζονται κατά βάση στο στάδιο των βραβαίων κυμάτων, στο βαθύ δηλαδή ύπνο, έχει κανονική ροή. Εδώ είναι ένας απλά ασθενής ο οποίος είχε την ιδιαιτερότητα ότι έκανε κεντρικού τύπου άπνης, ξυπνούσε δηλαδή ε, όλη την ώρα, ε, εξαιτία όμως ποιου λόγου, εξαιτία του ότι έκανε μπρουξισμό. Αυτό λοιπόν του, τον ξυπνούσε, δεν τον άφηνε να κοιμηθεί και παράλληλα επειδή μπορούσε να έχει και μια ασταθή κατάσταση από το αναπνευστικό του κέντρο, εμφάνιζε και χαρακτηριστικά κεντρικού τύπου άπνης. Το λέω γιατί πολλέ φορέ μπορεί να έχουμε πολλέ συγχρόνω διαταραχέ και γι' αυτό και σε μια πλήρη πολυπνογραφία που έχω το φαλμογραφείο έχω το εγκεφαλογράφημα, το ηλεκτρομιογράφημα και τι αναπνευστικέ διαταραχέ, οφείλω να τα βλέπω όλα μαζί. Η αναπνοή Change Stokes, πολύ κουβέντα, είναι η χαρακτηριστική αναπνοή περιοδική, κεντρικού τύπου άπνοιε, που όμω έχουν την ιδιαιτερότητα αυτή τη κρεσέντο-ντεκρεσέντο μορφολογία και είναι πολύ ιδιαίτερη εμφανιζόμενη στου ασθενεί με καρδιακή ανεπάρκεια, οι οποίοι έχουν χαμηλό κλάσμα εξώθηση. Πώ πρέπει να αξιολογήσω μια τέτοια με, ε, μελέτη, Θα πρέπει να έχω τρει στη σειρά τέτοιε κυματομορφέ, να κρατάνε μεγάλη διάρκεια η, ο αναπνευστικό κύκλο, δηλαδή από την έναρξη τη άπνοια αυτή εδώ μέχρι την επόμενη έναρξη μέχρι την έναξη της επόμενης άπνιας να έχει διάρκεια πάνω από 40, πάνω από 40 δευτερόλεπτα, μεταξύ εκεί 45 και 90 δευτερόλεπτα και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί θα πρέπει να μην την μπερδεύω με την κλασική απλή ιδιοπαθή κεντρική άπνια η οποία ξεκινώντας από εδώ τη μέτρησή μου μέχρι την επόμενη άπνοια, αυτό εδώ δεν έχει καμία σχέση με τη μεγάλη διάρκεια των 40 δευτερολέπτων που πρέπει να υπάρχει στην αναπνοή Chain Stokes. Είναι πολύ μικρότερης δηλαδή η διάρκεια. Και τι άλλο αξιολογώ, θα πρέπει να έχω τρεις συνεχόμενες τέτοιες εικόνες στη σειρά για να πω ότι μάλλον έχει ο ασθενή μου Chain Stokes, να έχει πάνω από πέντε αναπνοές τέτοιου είδους την ώρα και φυσικά να γίνεται αυτή η συνεχής εικόνα, η συνεχής εναλλαγή αυτών των αναπνευστικών διαταραχών για τουλάχιστον δύο ώρε μέσα στη συνολική καταγραφή τη μελέτη ύπνου. Και όχι να το κάνει για 5-10 λεπτά και να εξαφανιστεί στη συνέχεια και το scoring των ρέρας, που, που, είναι η, η, η προσπάθεια, η πνευστική, η έντονη που κάνει κανείς, γιατί έχει μια μερική απόφραξη, είναι το respiratory related effort arousal, το οποίο όμως κάνει τόσο έντονη η πνευστική προσπάθεια, εγώ το βλέπω με αυτούς εδώ τους χαρακτήρες της επιπέδωσης, της καμπύλης, της ροής του αέρα, μόνο από τη ρήνικη κάνουλα, το χάνω πρακτικά από το θερμίστορα, υπάρχει κίνηση στο θώρακα, αλλά δεν έχω ε, πτώση του οξυγόνου. Τι έχω, έχω μια αφύπνη. Και επειδή αυτό εδώ το γεγονό κατακαιρματίζει το ύπνο, το ύπνο, έχει σημασία να το γνωρίζω και έχει σημασία ιδιαίτερα σε νέου ανθρώπου που έχουν τέτοιου είδου προβλήματα. Και όσο αφορά τον υποαερισμό, αν μπω στη διαδικασία να έχω ασθενή με τέτοιου είδου διαταραχή και μπω να το σκοράρω, θα πρέπει να έχω χαρακτηριστικά τον καπνογράφο, να έχει χαρακτηριστικέ μετρήσει η καπνογραφία, δηλαδή είτε να υπάρχει αύξηση σε σχέση με το αρτηριακό διοξίδιο πάνω από 15, πάνω από 55 μιλιμέτρη mm για πάνω από 10 λεπτά, ή αν έχω κρατήσει το baseline να έχω πάνω από 10 mm στήλη υδραργύρου αύξηση του διοξιδίου σε σχέση με το baseline και να είναι πάνω και αυτό από 10 λεπτά. Το ροχαλιτό, το σκοράρο, θα πρέπει στην κάθε εποχή που βλέπω ροχαλιτό να έχω τουλάχιστον τρία ροχαλιτά στην κάθε εποχή μου και βεβαίως σε μια εποχή τέτοια να αφριστούν με βάση το πρόγραμμα τα ροχαλιτά αφού τα έχω σκοράρει και να βγάλω στον τελικό ένα δίκτυο το ροχαλιτό μου, με τις δραστηριότητες που ξυπνά και κάνει αφυπνήσεις, η τελική αναφορά που κάνει καταγραφή το report όλη τη μελέτη ύπνου, με όλα τα αναπνευστικά γεγονότα που τα θρίζει και τα διαρίδια του συνολικού χρόνου ύπνου, να γιατί έχει σημασία η σταδιοποίηση του ύπνου, ο δείκτης, ε, ο απνοϊκός, τον λέμε δείκτη, αλλά πρακτικά είναι rate, είναι ρυθμός, γιατί τι περιγράφω εγώ, άπνιες και υπόπνιες, αναώρα ύπνου που σημαίνει έχω έναν δείκτη, που μάλλον δεν είναι δείκτης βαρύτητας, είναι ένα rate, και γι' αυτό και έχει πολλά προβλήματα αυτούτη εδώ η αξιολόγηση που κάνω για τη βαρύτητα των συνδρόμων ε, ε, απνιών. Μέχρι σήμερα, ωστόσο, που μιλάμε, ήπιο θεωρείται όταν κάνω μέχρι 5-15 άπνιες την ώρα, πάνω από 15 μέχρι 30 θεωρείται ε, μέτριας βαρύτητας και πάνω από 30 άπνιες την ώρα ε, θεωρείται μετρια βαρυτητα και είναι σοβαρό. Εάν συμπεριλάβω και τα ρέρας μέσα, βγάζω έναν ξεχωριστό ε, δίκτυ. Εάν έχω μόνον κεντρικού τύπου άπνιες, περισσότερες, δηλαδή αν έχω στο συνολό μου των απνιών πάνω το 50% κεντρικού τύπου, τότε θα μετρήσω δίκτυ με βάση τις κεντρικές άπνιες και μόνο, οπότε θα πω ότι έχω κάθε υπεροχή κεντρικού τύπου άπνια, πάλι με τα ίδια κριτήρια. Και φυσικά ανάλογα θα κάνω και την, ε, το report για την αναπνοή chain stocks, μετρώντα πάνω από 10, πάνω από 5 αναπνοέ chain stocks την ώρα, οπότε και το θεωρώ παθολογικό. Και εδώ είναι τα κριτήρια τα διαγνωστικά σε σχέση με την πολυπνογραφία για τι αποφρακτικέ, τι κεντρικέ και τι άπνοιε chain stocks στην περίπτωση τη καρδιακή κυρίω ανεπάρκεια. Θέλω κάτι να σα δείξω. Όταν κάνουμε τιτλοποίηση τη συσκευή και έρχεται την επόμενη βραδιά μετά από όλα αυτά τα γεγονότα. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι η ίδια η συσκευή, η positive Way pressure, μα δίνει και την εικόνα τη ροή του αέρα. Που σημαίνει ότι εγώ όταν αναπνέω κανονικά μέσα από την ρινική προσωπίδα και αρχίσω στη συνέχεια να μην έχω αναπνοή γιατί κάνω κάποια διαταραχή αναπνευστική τύπου άπνοια, Αυτή τη διαταραχή μπορώ και την βλέπω και την καταγράφει κανονικά ε, η ίδια η συσκευή. Και δείτε, όταν αρχίσω εγώ και την τυλοποιώ τη συσκευή μου και δίνω ε, την θετική πίεση οι αναπνοές οι οποίες καταγράφονται με βάση την κανονική πλέον κυματομορφή ροής αέρα, πώς φαίνονται σε σχέση με τη φυσιολογική αναπνοή που καταγράφει η αναπνευστική συσκευή. Αν δεν δίνω και κάνω αν έχω αναπνευστήρα μάλλον που κάνει trigger με βάση την εισπνευστική προσπάθεια, μπορεί λίγο αυτό εδώ να αλλάξει σε σχέση με αυτό εδώ. Ωστόσο, έχω πληροφορία που σημαίνει δεν χρειάζεται να βάζω αισθητήρε ρηνική κάνουλα και, και την ώρα που κάνω την τυπλοποίηση. Και μένουν. Για την εξαιρετική παρουσίαση. Ε, ουσιαστικά, να προχωρήσουμε λίγο παραπέρα για να κερδίσουμε, κατάλαβες, τον χρόνο που έχουμε χάσει ε, και μπορούμε στη συνέχεια έτσι να κάνεις μια μικρή παρουσίαση και με, ε, με τα στα κλινικά παραδείγματα, δηλαδή αυτό που θέλεις επιπλέον να πεις. Οπότε, ε, νομίζω ότι έτσι και αλλιώς δεν βλέπω στο chat κάποια ερώτηση, αλλά ε, νομίζω ότι οι ερωτήσεις ίσως προκύψουν κατά τη διάρκεια και της παρουσίας των κλινικών περιστατικών. Ε, να προχωρήσουμε λοιπόν στην κυρία Πατάκα που έχει να μας πει ε, από την εφημερία της, έτσι, στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Ε, δεδομένα που αφορούν στην παρακολούθηση ασθενών με διαταραχές τη αναπνοή στον ύπνο από τι κάρτες των ε, συσκευών θετική πίεση. Η κυρία Πατάκα, φαντάζομαι ότι ό,τι γνωρίζουν όλοι, είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια πνευμονολογία, έτσι και υπεύθυνη του εργαστηρίου ύπνου της Πανεπιστημιακής πνευμολογική Κλινική, μάλλον τη Κλινική Αναπνευστική Ανεπάρκεια, τώρα έτσι όπω έχει ονομαστεί. Είναι φίλη και συνεργάτη σε πολλά projects, έτσι, και με χαρά θα ακούσουμε την ομιλία της.